Γεια σας, παιδιά! Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι μου θα δείτε τη ζωή στο χωριό και εμένα αγρότησα. Μεγαλούτσες, σε πρόβατα, να ταΐζω πρόβατο κτλ. Και άλλα πράγματα εκπλήξεις. Βεβαίως! Ντόνατ και χάρτρα, χάρτρα και ντόνατ. Ντόνατ και χάρτρα, χάρτρα και ντόνατ. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι η μέρα που θα μαζέψουμε αυγουλάκια. Πρώτα θα βάλουμε γαλοτσάκια. Γιατί χωρίς το γαλοτσάκι, μες στις χώτες δεν μπαίνεις. Ως γνωστόν. Λοιπόν, μετά θα πάρουμε καλαθάκι. Λοιπόν, χάντρα, μίλη. Θα φάει τις κότες άμα πει η χάντρα μέσα. Έχω να σας πω. Γιατί είναι πουλόσκυλο, βέβαια. Δούμε. Τι υπάρχει σήμερα εδώ. Α. Τρία, ρε. Αυγουλάκια, φρέσκα, φρέσκα, ζεστά. Μαζεύουμε τα αυγουλάκια. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι αυτό εδώ είναι αντάτσουν του 70 κάτι. Γιατί χωριό χωρίς ντάτσουν δεν παίζει, ως γνωστόν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το τρακτέρ του παππού. Με αυτό βάζεις σβάρνα από πίσω, σβαρνίζεις τα χωράφια και αυτό, σβαρνίζεις τα χωράφια βασικά. Αυτή εδώ η βάρκα, παιδιά, είναι του μπαμπά, δεν είναι του παππού. Γιατί πηγαίνει για ψάρεμα. Εντάξει, εδώ πέρα στο χωριό τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Η μαμά κοίτα τι βρήκε. Αυγά, από τις κότες, που δες πάρα πολύ να τις φας. Πάρα πολύ θες να τις φας. Αλλά δεν σ' αφήνω. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας δείξω ένα νέο είδος. Είναι διασταύρωση σκύλου με παλαιπούδακι, ίσως, δεν ξέρω. Είναι εδώ ο Μάρκος. Το μαλλί αυτό είναι φυσικό, θέλω να σας πω. Έτσι, εδώ έτσι είναι το μαλλί, το φυσικό. Είναι έτσι ένα νέο είδος σκύλου, ας πούμε. Εντάξει, αυτό. Να, κοιτάξτε το. Κοιτάξτε το. Ένα νέο είδος σκύλου γεννιέται εδώ στη Χαλκιδική, παιδιά. Κάτσε, γιατί σου πατυχώνω εδώ τα μαλλιά. Έτσι, natural. Λοιπόν, φίλοι μου, γαλότσα πρώτης ποιότητας για τα χωράφια. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είχα μια φανταστική μέρα. Γνώρισα πρόβατα, γαλοπούλες. Έτσι μιλάω. Τάισα το Λάζαρο, το πρόβατο, και ήταν τέλεια. Άκου τον άνθρωπος, ακούγεται. Κοίτα πως κάνει το γαλοπούλες. Αυτός είναι ο Λάζαρος. Μες που ξέρε αυτό. Το γλυκάκι μου. Μες στην ουρά του. Κοίτα το μωρέ, είναι ροζ. Είναι ροζ, μουσούδα του. Λάζαρε, κοίτα. Εκεί, τι γέμιζε. Ωχ, το σπρώχνει κιόλας να βγάλει γάλα. Έλα, μωρέ! Καλό που είσαι! Αυτό το πρόβατο θα το φάτε ποτέ. Μωρέ, γλυκούλη μου! Έχει και ροσμητάκι. Σε εκμεταλλεύομαι να σου πιάνω το μητάκι τώρα. Έχει τραβολευμιά, σου κάνει ο Λάζαρος. Τι να κάνω τώρα, αφού το βυζί μου θα το πιάνω το βυζί. Έτσι θα το έκανα το βυζί για να πιει. Ρε, το πίνει, το ρουφάει με μανία, έτσι. Κοίτα το γλυκάκι μου. Γλυκάκι μου. Κοίτα το μητάκι του, κοίτα. Αχ, ναι, τέλειο. Τέλειωσε το μάνα. Δεν έχει τρόπο.
Περιμένω. Πεινάει κι άλλο, παιδιά. Το πιέζει, το κάνει έτσι. Σου λέει βυζί είναι, θα το πιέσω, θα βγάλει κι άλλο χάρα. Προβατόσκυλο είναι. Ναι, κοίτα πόσο. Είναι πολύ καλή φίλη με τον Λάζαρο. Λοιπόν, φίλοι μου, κοιτάξτε τώρα τι θα παιχτεί. Ανοίγω πόρτα και πρόβατα βγαίνουν έξω. Δηλαδή, τι βοσκοπούλα έγινε, αγάπη τον κερατό μου. Έλα. Έλα, φιλαράκι. Μεγάλο. Μεγάλο είναι αυτό. Βοσκοπούλα, Παναγία. Παναγία μου. Με παιδίζετε. Καλτσούλα. Είναι... Α, πέφτω. Είναι η καλτσούλα του χωραφιού αυτή εδώ, όπως βλέπετε. Η αγροτική ζωή, παιδιά, είναι πολύ δύσκολη. Η αγροτιά δεν είναι ολοκληρωμένη αγροτιά, εάν δεν κόψεις ξύλα. Λοιπόν, είναι 6 ωρίτσα το πρωί, ξυπνήσαμε, να έρθουμε να κόψουμε ξύλα. Πάμε. Λοιπόν, αυτό δεν θα φύγει πίσω, να τις να το ξαπατρεί. Χαουα! Ρε, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δεν μπήκε μέσα. Oh! Μωρό μου, το τραβάς, ε! Ναι! Λοιπόν... Δεν πας γρήγορα πολύ κοντά. Ρε, είναι πολύ δύσκολο. Πώς το κάνουμε? Πώς κάνει κόρη της Μοντένα όταν βρίσκει Αλεπού? Σαν σιρήνα! Γιατί, πρόσεξε όμως, συνειδητοποιεί... Σταμάτα λίγο να μιλήσω. Συνειδητοποιεί ότι βρήκε Αλεπού. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ορίστε. Είναι κυνηγός, το επιβεβαιώνει. Τα σκυλιά έτσι κάνουν, αλλάζουν φωνές. Στο λαγό άλλη φωνή, στην αλληλού άλλη φωνή. Τα έλεγα εγώ. Αλλά δεν σε πίστευε. Ναι, έτσι. Λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα είναι μια νέα μέρα και θα πάμε με το αγροτικό. Γιατί όμως? Γιατί θα δούμε καινούργια προχατάκια που δεν έχουν μαμά και θα τα ταΐσουμε για να ζήσουν. Οπότε, γαλοτσάκια, καρότσα. Και θα οδηγήσω και αγροτικό. Yes. Μπες, κοριτσί μου. Ε? Μπες. Ναι. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Και κατεβάζουμε και παράθυρο χειροκίνητα, βέβαια. Εντάξει, το αγροτικό δεν είναι. Και βάζουμε και κάθισμα στο Θεό μπροστά. Γιατί, εντάξει, το ύψος δεν πάει μπροστά. Δεν πάει μπροστά. Πιέζει, δεν πώς θα κυλήσω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, έλα. Να σου πω, είμαστε σίγουροι ότι εγώ θα οδηγήσω. Ναι. Τις κάνει κρεμό. Αχ, αγροτικό, παιδιά, πρώτη φορά οδηγώ. Τραβάς, ε. Ναι. Ο Θεός μαζί μας, κάτι κάνει στα πρόβλη, δεν φτάνω το γκάζι. Ωραία, μάνα, όλα τρίζουν εδώ μέσα. Το εργαλείο. Μη το κάνεις αυτό. Το κάνεις αυτό. Το στο δεν ήταν το πόδι μου. Δεν έχω καμία ιδέα να το πατήσω εγώ το. Θα πατήσω κανέναν άνθρωπο. Δεν πατάς κανένα. Θα δείτε. Θα βάλω τρίτη. Είναι. Θα το βάλω, ε. Ναι. Τώρα θα τραβάσω όλη τη διαδρομή. Ναι.
Πόρε Παναγία. Δηλαδή, άμα γίνεται καμία μαλακιά, το έχουμε έτσι. Μου χρωτάει για πάντα. Αυτό. Αυτό δεν το κάνω εγώ. Ναι, δεν το κάνεις. Εσύ απλά βάζεις την ταχύτητα πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Να γκαζώσω κι άλλο. Να δώσω. Ναι, πάτα λίγο γκάζι. Γαργαλώσει το γκάζι, γι' αυτό. Ναι, ξέρεις γιατί το γαργαλάω. Δεν φτάνει το πόδι μου. Τώρα δεξιά-αριστερά. Δεξιά. Εδώ! Χριστός! Πάντα γκάζι. Τέλος ανηφόρες θα πας αριστερά. Παναγία μου! Τέλος ανηφόρες θα πας αριστερά. Ρε Γρηγόρη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αριστερά. Μια χαρά μπορείς. Α, είναι κυνηγός και λαμιάς με τη χάντρα. Φτάσαμε. Από εδώ θα πας. Ναι. Αριστερά κάτω. Δεν θα πάω κάτω-κάτω. Θα πας αριστερά κάτω. Στρίψε. Αριστερά κάτω. Ναι. Πού κάτω. Εδώ. Ναι, ναι. Φιλές, γύρνα, ναι. Γύρνα. Ωραία, κάτσε να βγάλω ταχύτητα. Να πάω. Όχι. Βάλε πρώτη. Όχι, δεν βάζω. Βάλε πρώτη. Όχι, όχι. Ρε, στο κουράκι πάμε. Θα μου πατήσω κανέναν άνθρωπο, ρε Γρηγόρη. Δεν πατήσεις κανέναν. Κύριε αδερφή, να δω κανείς ξέρει πώς πάει στο διάλο. Καλέ, φύγετε! Φύγετε από τη μέση, βλέπετε! Οδηγό αγροτικό! Δεν φοβούνται. Δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουνε γι' αυτό. Δεν ξέρετε! Δεν ξέρετε! Γι' αυτό κάνεστε μέσα στη μέση. Δεν μου φύσε ούτε μία φορά. Λοιπόν, τραβάω χειρόφρονο. Ναι. Στο Θεό. Να είμαστε σίγουροι. Ζώνη φορά και εσύ. Λέει πως θα πείσουν. Τι βλάκα! Λοιπόν, γαλοτσάκια με νέα κάλτσα σήμερα. Yes, βέβαια. Και έχει τηγανιτά αυγά. Ναι. Κοιτάξει, η αλήθεια είναι ότι αν δεν φοράς μια τέτοια κάλτσα στο χωριό, μέσα από τη γαλότσα, δεν λέει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, βάζουν και την άλλη τη γαλότσα. Μπαίνουν εύκολα γιατί είναι 5 νούμερα μεγαλύτερες. Του παππού είναι μάλλον, δεν ξέρω. Αγάπη! Είναι πολύ μωρό! Αγάπη μου! Κοίτα το! Είναι πολύ αγαπημένο! Είναι ζωτιά! Μωρή! Θα το πάρουμε σπίτι! Αυτό μας έλειπε! Έλα μου! Κοίτα το μωρή! Τι καλό που είναι! Έκατσε! Έκατσε αγκαλίτσα! Μωρή το ζωτάκια! Λάψε! Μεεε! Ωχ, μωρέ! Έφαγες, Λάζαρε! Έφαγες εσύ! Έφαγες! Αλεχέζει αυτό! Μη κατουράει! Μωρέ, πόσο μικρούλη είσαι! Έλα εδώ, έλα εδώ να σου πω. Έλα να σου πω. Σου λέει τι είναι αυτό. Μοιάζει με μένα, αλλά δεν είναι ίδιο με μένα. Τι είσαι. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας ανακοινώσω με μεγάλη μου λύπη και στενοχώρια ότι αυτό ήταν το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε subscribe, κάντε like, κάντε share, κάντε comment, κάντε ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Θα ανέβει και άλλο vlog, βεβαίως, γιατί πήρα μπροστά τώρα. Και αυτά, φιλιά πολλά! Θα κόψω το πόδι. Γεια σας εδώ. Με βγάζει βίντεο. Ναι. Να δείξουμε στον κόσμο τι τραβάει η κάμερα μα αυτό το βίντεο. Και πάμε στις σκότες. Πώς μπαίνουμε καλέ. Αγωγή. Θα το βάσουμε στο YouTube αυτό το βίντεο. Ναι. Καταλαβαίνει τον κοροϊδεύεις γι' αυτό σε γράφει. Ναι, Μάρκο. Κοροϊδεύω. Πόρτο για τα πρόβατα.